για την προμήθεια και την εγκατάσταση της μεταλλικής δεξαμενής. Ήταν ένα ποσό, αν θυμάμαι καλά, που είχε εκταμιευθεί από τη συντήρηση των γηπέδων. Μπορεί να μην θυμάμαι καλά, πάει καιρός. Και τώρα τι σας κάνει να το παίρνετε πίσω αυτό? Μία ερώτηση είναι αυτή. Και δεύτερο, θα ήθελα μια ενημέρωση στα πλαίσια που όσο είναι εφικτό για το ζήτημα των χρημάτων των 28.000 ευρώ για το ΣΧΟΑΠ του Μενιδίου. Μια ενημέρωση σε τι κατάσταση βρίσκεται η υπόθεση αυτή και πώς προχωράει από εδώ και πέρα. Να λίγο να μιλήσω. Πάνω εγώ το λόγο δεν έδωσα στον κύριο. Νόμιζα ότι είπε κάτι επιπρόσθετα για να απαντήσει μαζί. Λοιπόν. Λοιπόν. Απαντήστε. Ναι. Έτσι. Για να απαντήσετε ολοκληρωμένο. Κύριο Σκοπίδης. Κύριο Σκοπός. Το ίδιο. Ευχαριστώ. Όσον αφορά για την αναμόρφωση, δεν έχω καμία ιδιαίτερη απορία. Εμείς, εκτός από την ΑΑ6 που αναφέρεται στο κομμάτι της τεχνικής υπηρεσίας, στην οποία θα διαφωνήσουμε και θα πω γιατί, τις υπόλοιπες αναμόρφωσεις ψηφίζουμε. Πού αναφέρεται? Αύξητος αριθμός 6 αφορά το κομμάτι της τεχνικής υπηρεσίας, το συνολικό ποσό, τα 177.000. Ναι, μέχρι τώρα είχαμε ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, ψηφίσαμε τεχνικό πρόγραμμα, ψηφίσαμε και ό,τι αναμορφώσεις ήταν μέχρι τώρα. Αλλά αυτό που παρατηρούμε και βλέπουμε, φάνηκε στις προηγούμενες δύο αναμορφώσεις, αλλά τώρα πλέον παίρνει χαρακτήρα ανατροπής του τεχνικού προγράμματος. Δηλαδή, ό,τι είχαμε ψηφίσει τεχνικό πρόγραμμα, στα προηγούμενα ένα-δύο συμβούλια και στο σημερινό, το ανατρέπουμε εξ ολοκλήρου. Ό,τι είχατε προγραμματίσει και το ψηφίσαμε από κοινού όλοι, δεν είμαστε ακόμα στη μέση της χρονιάς και το έχουμε ήδη ανατρέψει. Δηλαδή, άμα δούμε τους κωδικούς που παίρνετε χρήματα και τα πάτε σε άλλους κωδικούς, είναι το τεχνικό πρόγραμμα που υπήρχε. Ουσιαστικά το ανατρέπουμε όλο αυτό. Προφανώς δεν συμφωνούμε σε αυτό, δεν συμφωνούμε. Και μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω, βέβαια, λίγο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Δεν διαφωνώ με τα χρήματα στους κωδικούς που πάνε, συσκρίνεται αν υπάρχουν ανάγκες και τι πρέπει να καλύψετε. Διαφωνούμε στο ότι ένα τεχνικό πρόγραμμα που το ψηφίσαμε όλοι μαζί, η δική σας πρόταση ήταν το κομμάτι αυτού του τεχνικού προγράμματος, το ανατρέπεται. Σήμερα ανατρέπεται το 30-40% του τεχνικού προγράμματος που ψηφίσαμε όλοι μαζί, εσείς το συζητήκατε. Και στο πρόγραμμα δύο συμβούλια είχατε ξανά ένα ποσοστό σημαντικό. Ουσιαστικά το έχετε μηδενίσει το τεχνικό σας πρόγραμμα που αρχικά ψηφίσαμε. Και μια ερώτηση που αφορά τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, δεν είναι παρόν. Κρατήστε την ερώτηση, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν ο δήμαρχος μπορεί να μας καλύψει σε αυτό. Όσον αφορά για τη συντήρηση, θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποίησης κυρίως. Έχετε δύο κωδικούς εδώ από τους οποίους παίρνετε τα χρήματα, 35 και 80 χιλιάρικα, που αφορούν συντήρηση αγροτικής, συντήρηση οδών και συντήρηση οδοποιίας. Τα είχατε προγραμματισμένα προφανώς και είπα, τα ψηφίσαμε όλοι για να γίνουν κάποια συγκεκριμένα έργα στην οδοποιία. Τώρα αναφέρετε βέβαια ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν προκρατήσουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε αιτιολογία, συντάξει, τις καταλαβαίνουμε τεχνικά τι σημαίνουν. Ουσιαστικά είναι για να καλύψουμε άλλες ανάγκες. Το ένα θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η αγροτική οδοποιία είναι σε δύσκολη κατάσταση. Οι τελευταίες μπόρες προξήνησαν σοβαρά προβλήματα. Από αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι, και αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα, έχουμε ήδη καθυστέρηση βέβαια στην εγκατάσταση των γκρέιντερ που συνήθως γίνονται αυτή την εποχή, γιατί τώρα υπάρχει ανάγκη να συντηρηθεί η αγροτική οδοποιία εν ώψη της θερινής περίοδου για να είναι προσβάσιμα τα κτήματα και να γίνουν τα παλέτες εργασίες. Και έρχομαι και στη συγκεκριμένη ερώτηση. Τα ποσά που διαθέτεται από τους συγκεκριμένους κωδικούς και τα πάτε 24 και 17 χιλιάρικα για να καλυφθούν ανάγκες, όπως αναφέρετε, που θα γίνουν από ιδιώτες. Η ερώτηση είναι ότι με αυτά τα χρήματα που βάζουμε τώρα, καλύπτουμε ήδη τις ανάγκες, τις δαπάνες που έχουμε κάνει? Γιατί μέχρι τώρα είστε ήδη αρκετούς μήνες Δημοτική Αρχή, προφανώς έχετε κάνει αρκετές δαπάνες, σε παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία κυρίως, αποσπασματικές εγώ τις κρίνω, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Προφανώς έχουν δημιουργήσει ένα αρκετά μεγάλο κόστος. Και η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Αν τα χρήματα αυτά, 24, 24 και 17, αναδημοτική ενότητα, καλύπτουν τις δαπάνες που έχετε κάνει μέχρι τώρα και
από εδώ και πέρα, που έχουμε ακόμα άλλους 7 μήνες για να κλείσει η χρονιά, πώς θα καλύψετε τις επόμενες ανάγκες που θα προκύψουν μέχρι το τέλος της χρονιάς για την αποκατάσταση αυτών των αναγκών. Και κλείνοντας, ξαναλέω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι, το 6, δεν θα το ψηφίσουμε. Τις υπόλοιπες ψηφίζουμε κανονικά. Και δεν το ψηφίζουμε όχι για τις ανάγκες που πρέπει να καλύψετε, αλλά τα χρήματα από πού τα παίρνετε. Ευχαριστώ. Κάποιος κύριος Δήμαρχος. Προφανώς και η αποψία του αρμόδιου αντιδημάρχου μπορεί να αφήσει κάποιες στις λεπτομέρειες αναπάντητα, αλλά όσον αφορά τα ερωτήματα που τέθηκαν για τη μεταλλική δεξαμενή που είπε ο κύριος Τσούκας, αυτό, κύριε Τσούκα, ήταν, το ψηφίσαμε τότε, ήταν στην κουβέντα που κάναμε στην αρχή με το νερό για να ενισχύσουμε την ίδρυση της αμφιλοχίας εκείνο το διάστημα. Χωρίς τη δεξαμενή πήραμε ένα μήνα. Αν είχαμε προλάβει να πάρουμε τότε τη δεξαμενή που είχαμε κάνει την τροποποίηση, θα παίρναμε περισσότερο, ίσως άλλες 15-20 μέρες. Όλο ήταν στημένο πάνω σε αυτό λόγω των έκτακτων συνθήκων. Παρήλθε πλέον η ανάγκη από τη στιγμή που πλέον έπρεπε να μπει μέσα η γεώτρηση της Παραζαριάς, και αφού δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη που προβλεπόταν, παίρνουμε τα χρήματα ξανά να κάνουμε κάποιες άλλες εργασίες. Προφανώς και υπάρχει μια δυναμική στο τεχνικό πρόγραμμα, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες που διαβιώσαμε τον τελευταίο καιρό. Για το ΣΚΟΑΠ Μενιδίου είναι μια ιστορία από το Δήμο Μενιδίου ακόμα που κρατάει. Ήταν κάποια απλήρωτα ποσά, που ένα κομμάτι ήταν στο Θησέας και ένα κομμάτι ήταν συμπληρωματική σύμβαση που έγινε από τον ενίο Δήμο Αμφιλοχίας, νομίζω έγινε η συμπληρωματική σύμβαση. Χρωστάμε αυτά τα χρήματα στους μελετητές. Το κομμάτι του Θησέα έχει χαθεί ήδη. Το ποσό που ήταν να πληρωθεί από το Θησέα δεν μπορεί να πληρωθεί, έχει κλείσει εκείνο το πρόγραμμα, καθυστέρησε να τρέξει το ΣΚΟΑΠ και θα πρέπει να τα πληρώσουμε ως Δήμος Αμφιλοχίας, όπου και εκεί φαίνονται κάποιες εμπλοκές στα χαρτιά, αλλά τουλάχιστον ως ποσό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στον τεχνικό μας πρόγραμμα. Τώρα για την παρατήρηση του κύριου Αλπού για την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος, προφανώς είπαμε ότι έτσι είναι. Υπάρχει μια δυναμική στα τεχνικά προγράμματα, ειδικά όταν φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μπορούμε να δημοπρατήσουμε έργα που θέλαμε να δημοπρατήσουμε, που είχαμε εξασφαλίσει τις πιστώσεις, και θα προχωρήσουμε με πιο ευέλικτους τρόπους και με απευθείας αναθέσεις, που είναι αυτά τα ποσά, για να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσουμε όλο το πρόγραμμα, όπως φαντάζομαι και εσείς δεν το είχατε υλοποιήσει το περσινό ή το προπέρσινο όλο το τεχνικό πρόγραμμα. Άλλωστε, όταν το ψηφίσαμε το πρόγραμμα εδώ στην αρχή και το ψηφίσαμε όλοι μαζί, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Αλπός ή ο κύριος Σκουπίδης μας είπαν ότι είναι αυτό που δεν κάναμε εμείς πέρσι, θα είχαμε να τα κάνουμε πέρσι, θα τα κάνετε εσείς φέτος και σαν κληρονομιά. Βεβαίως, μ' αρέσει η διευκρίνηση του κύριου Αλπού ότι συμφωνεί με το που πάνε τα λεφτά, διαφωνεί από που φεύγουν. Αν υπήρχε ένας μαγικός τρόπος, κύριε Αλπέ, να φτιάχνουμε καινούργια λεφτά, να πηγαίνουν λεφτά εκεί που συμφωνείτε να πάνε, αλλά να μην φεύγουν από εκεί που φεύγουν, θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Αν βρείτε κάποια τέτοια λύση, να μας το πείτε και εμάς. Και προφανώς είναι το θέμα των εργασιών που γίνονται και θα γίνουν, είναι ελεγχόμενο και φτάνουν τα χρήματα που έχουμε και για τον Γκρέντερ, και έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, εδώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι ευχαριστημένοι με την κατάσταση που επικράτησε αυτούς τους 2-3 μήνες, ούτε στα Γκρέντερ που δεν μπορούσαμε να τα δημοπρατήσουμε, έπρεπε να βγάλουμε να κάνουμε τις αναθέσεις, δεν μπόρεσε η υπηρεσία να κάνει τις αναθέσεις. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι ακόμα και σε άλλους τομείς, στην καθαριότητα. Αυτή την εποχή έπρεπε να έχουμε 50-60 εργάτες από τα 8 μήνα από την κοινοφιλή εργασία και δεν τα έχουμε. Γι' αυτό προχωρήσαμε στα προηγούμενα συμβούλια στην πρόσληψη 7-8 υπαλλήλων, τόσους είχαμε δυνατότητα να κάνουμε, αλλά άλλο οι 7-8, άλλο οι 80 που είχαμε άλλα χρόνια από την κοινοφιλή εργασία. Και τα Γκρέντερ θα θέλαμε να τα έχουμε νωρίτερα. Ήταν φύση αδύνατον. Ήταν από τους διοικητικούς, από τους υπαλλήλους μας, δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Θα γίνει και θα μπορούν να διορθώσουν τα πράγματα. Αυτά.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή τώρα που έχουμε ξεκινήσει να δούμε γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα, από το 2010 και μετά δεν έχει κινηθεί το θέμα για πληρωμή καθόλου. Έτσι, ενώ έχει γίνει και μια συμπληρωματική σύμβαση από την προηγούμενη διοίκηση, δεν έχει προχωρήσει το θέμα για πληρωμή καθόλου. Είμαστε σε συζήτηση και με τον μελετητή αυτό το διάστημα και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση ώστε να μπορέσουμε και να ολοκληρώσουμε τη μελέτη και να πληρωθεί ο μελετητής. Κύριος Σκοπίδης. Διοικητική. Για να το κλείσω εντάχει μιας και το βάλες εσύ Δημαρχέ. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την αναμόρφωση, για να μην επαναλαμβάνουμε σε ό,τι που ο Γιώργος Σόλπος, όντως έτσι είναι, αυτό που είχα πει εγώ τότε, είχα πει ότι το 95% ήταν τεχνικό πρόγραμμα του πρώην Δήμου Αμφιλοχίας. Αυτό δεν μπορείτε να το πειράξετε, αυτό ισχύει από το υπόλοιπο 5, αλλάζεται. Τα υπόλοιπα ήταν έργα εκ των πραγμάτων. Αυτό που είχες υποσχεθεί όμως Γιώργο, εσύ, μαζί το είχατε πει, αλλά τώρα δεν τα λέω σε ένα τρόπο σε σένα. Είχαμε 40.000 για τον κλαδοθερματιστή. Το θυμάσαι, το είχα βάλει 3 φορές το είχα βάλει. Μου είχες πει ότι αυτά τα 40.000 δεν θα τα βάλουμε τον κλαδοθερματιστή. Και θα τα πάμε πού όμως, το είχαμε πει αυτό. Είχαμε πει ότι θα πάμε βελτίωση συστημάτων διαχείρισης νερού που αφορά επεκτάσεις δικτύων ιδρύσεων της τοπικής συνόδου Φλωριάδα στα ΔΑΠΑ Βλιάδα. Τα πήραμε τα λεφτά αυτά σε αναμόρφωση μέσα στον κορονοϊό και τα πήγαμε αλλού. Δεν είναι εκεί. Όχι, μου το υποσχέθηκες, λέω, τότε. Βεβαίως. Έτσι, λοιπόν. Πάντως, όχι, δεν τον πήραμε, αλλά εγώ είχα βάλει στο γενικό πρόγραμμα να φύγει από εκεί και να πάει εκεί. Όχι να πάει κάπου αλλού, έτσι. Αυτό δεν τηρήθηκε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα grader, έτσι. Όντως υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Και αν πάμε τώρα εδώ να περάσουμε την αναμόρφωση, να πάρει έγκριση αναμόρφωση, να πάμε να υπογράψουμε συμβάσεις με αυτούς με τα grader, δηλαδή τα grader θα περάσουν Αύγουστο μήνα σε μια εποχή που τώρα θα πρέπει να τελειώνουν. Τώρα εδώ δεν μας στέκει ο κορονοϊός. Εδώ δηλαδή αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να τρέξει. Ακόμα και νωρίτερα συμβούλιο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Δηλαδή ακόμα και διαπεριφοράς, να το πω έτσι. Δηλαδή για το θέμα των παραλίων, αν ήρθε νωρίτερα η οικία, ή για το θέμα των grader, θα μπορούσαμε να κινηθούμε γρηγορότερα. Όπως για το θέμα της καθαριότητας, δεν θα το λέω, μιας και το ανέφερε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος είναι σε κακή κατάσταση. Και η πόλη και ο Δήμος Ρόγκης. Λοιπόν, εδώ, μακάρι να έρθουν τα 8 μήνα αύριο το πρωί, τα κοινοφελείς. Συγγνώμη. Αλλά από ό,τι ενημερώνουμε, οι κοινοφελείς μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση. Σε αυτή την. Όχι, σε αυτή την περίπτωση, ακριβώς. Δηλαδή, μην περιμένουν, θα πρέπει να γίνουν οι αναθέσεις, ακόμα είναι χώρα κτλ. Έτσι. Έτσι, γιατί εντάξει, είναι μια κακή κατάσταση, εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ. Εντάξει. Συμφωνώ. Οι κοινοφελείς. Κοίταξε να δει τώρα. Οι κοινοφελείς δεν θα είναι πάντα όποτε τι θέλουμε, γιατί μας έχει συμβεί και εμάς. Θα είναι κάποιες φορές που θα είναι χειμώνα που δεν θα μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις. Φέτος ήταν ξεκάθαρο, ήταν για Μάρτιο μήνα. Έτσι συμβαίνει. Ναι. Έτσι και δεν έχει τον Μάρτιο μήνα. Αυτό λέω. Δεν το παίζαμε. Κύριε Ζουλικούτα, και να κλείσουμε. Για τις παραλίες, οι διευκρινήσεις ήρθαν πριν από μια εβδομάδα ακριβώς. Έτσι. Πριν μια εβδομάδα. Απλά λέω, Αντρέα, απλά λέω. Εντάξει, τώρα το βάλαμε, είπαμε άλλο, θα κάνουμε την κοινωνική, θα το ξεπερδέψουμε. Μα προσπαθούμε. Ήταν όταν η κατάσταση δύσκολη για όλου του επαγγελματίε. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα είναι, Κώστα. Μια εβδομάδα είναι που ήρθε η. Κώστα, μια εβδομάδα είναι. Πέντε μέρες είναι η πρόσκληση. Πέντε μέρες είναι η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επανέλαβα, όπως λέω για αύριο, να περάσει διαπεριφορά στην οικονομική και να φύγει, θα το λέγαμε το ίδιο. Το ξέρετε, όσο σχολείο με έχει πάρει ο πρόεδρος, ειδικά για τέτοια στιγμή δεν έχουμε δει. Χωρίς να έχει έρθει όμως, ήρθε το πριν από 5 μέρες, έβαλε με την πρόσκληση. Έβαλε με την πρόσκληση. Όλα η εισήγηση ολοκληρώθηκε μετά τη οικονομική και το 50. Πόσο πιο απλά να δούμε. Πόσο πιο απλά. Η οικονομική έγινε χθες. Έγινε χθες. Το άμεσα δεν γίνεται. Πόσο πιο άμεσα. Λοιπόν, το σώμα εγκρίνει το 11ο θέμα. Βέβαια, η νοτική πρωτοβουλία διευκρίνησε όχι στην παράγραφο 6. Λευκό από τον κύριο.
Όχι, ο κύριος Μάλιος. Να ρωτήσω κάτι. Πριν κλείσουμε τη συνεδρίαση, αυτό που έφερε ο κύριος Μάλιος, θα το μεταφέρουμε και την επόμενη. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύει τη σημερινή συνεδρίαση.